Για να δούμε λίγο και τις σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο κόσμος το 2024, φίλες και φίλοι, δεν θυμίζει σε τίποτα τον κόσμο του 2019, όταν είχαμε για τελευταία φορά ευρωεκλογές. Έχουμε ένα πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Έχουμε μια Μέση Ανατολή η οποία φλέγεται. Έχουμε τη διαρκή απειλή μιας επόμενης ενδεχομένως ενεργειακής κρίσης. Και η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει στη γεωπολιτική της σταθερότητα. Αυτό ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει για εμάς. Ένα κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο, από το οποίο να μπορούμε να χρηματοδοτούμε επενδύσεις που θα αφορούν και τη δικιά μας άμυνα. Αυτό τελικά σημαίνει ότι θα δαπανούμε λιγότερα χρήματα από τον εθνικό προϋπολογισμό για την άμυνα, γιατί θα μας δίνει η Ευρώπη λεφτά, για να το πω πολύ απλά, και θα διοχετεύουμε χρήματα τα οποία σήμερα αναγκαστικά τα κατευθύνουμε στην αμυντική θωράκιση της χώρας σε άλλες δράσεις. Σημαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα συζητηθούν στις Βρυξέλλες τα επόμενα χρόνια. Θα συνεχίσουμε να έχουμε μια μεταναστευτική πολιτική η οποία θα είναι δίκαιη και αυστηρή με ευρωπαϊκή στήριξη. Όταν πρωτοπήγα στις Βρυξέλλες το 2019, είχαμε μεγάλη δυσκολία να εξηγήσουμε τι συμβαίνει στα ελληνικά σύνορα. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση η Ευρώπη να έχει αλλάξει άποψη και να χρηματοδοτεί δράσεις φύλαξης των συνόρων, και σας διαβεβαιώνω ότι η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ κοντά να χρηματοδοτήσει και την κατασκευή του φράχτη, τον οποίο ούτως ή αλλιώς η χώρα μας πρέπει να ολοκληρώσει προκειμένου να φυλάμε τα σύνορά μας.